ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, ανάμεσα στα πολυπίκυλα καθήκοντά του, ενημερώνει, ευαισθητοποιεί και δυναμώνει την ιδέα του εθελοντισμού, χαρίζοντας ευκαιρίες ζωής σε νεαρά άτομα που θα συνεχίσουν την προσφορά τους σαν πρεσβευτές της πατρίδας μας στο εξωτερικό. Hi, my name's Christy. I studied marine biology and I've come from the UK to volunteer at Elonissos and their marine park for 6 weeks. It's an amazing island. I love it and you should come and visit. Παράλληλα, ορίζει την πλατφόρμα της επιστημονικής έρευνας και προβάλλει την σπουδαιότητα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλους φορείς, όπως φυσικά και με τη MOM, την πρωτοπόρο εταιρεία για την μελέτη και προστασία της μεσογειακής φώκιας. Η MOM είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής εμβελίας. Ιδρύθηκε το 1988 από μια ομάδα βιολόγων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της MOM έχει γίνει εδώ στην περιοχή του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Βορείων Σποράδων, στην Αλόνισο, γιατί εδώ ζει και αναπαράγεται ένας από τους σημαντικότερους πληθυσμούς μεσογειακής φώκιας σε όλο τον κόσμο. Όπως ξέρουμε, η μεσογειακή φώκια είναι από τα σπανιότερα θηλαστικά του πλανήτη. Οι πληθυσμοί, οι τελευταίοι του είδους, ζουν στην Ελλάδα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να προστατεύσει και να διατηρήσει αυτό το είδος στο μέλλον, γιατί διατηρώντας στην ουσία τη μεσογειακή φώκια, προστατεύουμε όλο το θαλάσσιο περιβάλλον της χώρας μας. Παραδοσιακές ασχολίες των αλωνισιωτών, όπως το αλώνισμα, αναδυώνουν στις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη μεγάλη συμμετοχή και παραθεριστών. Μια άλλη παραδοσιακή δραστηριότητα που δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την Αλόνισο είναι αυτή των καραβομαραγκών με τα καρνάγια στα οποία ξαποσταίνουν για λίγο τα αλλιευτικά από τους καιρούς και τα κύματα. Ο οικοτουρισμός χαρίζει ευκαιρίες επιλογής είτε στα πεζοπορικά μονοπάτια είτε σε επισκέψιμες μαγικές θαλασσοσπηλιές. Στο μπλε σπήλαιο, το παιχνίδισμα του φωτός και των διαθλάσεων αναδεικνύει όλες τις αποχρώσεις του γαλανού και οι εικόνες και οι παραστάσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Σε περιοχές όπου η πρόσβαση στο ευρύ κοινό είναι ελεύθερη, οι επισκέπτες μπορούν να ασχοληθούν με την κολύμβηση, την ελεύθερη κατάδυση, το ψάρεμα, την παρατήρηση της άγριας ζωής, την ερασιτεχνική φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, την επίσκεψη σε πολιτιστικά μνημεία, την πεζοπορία και άλλα. Στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων φωλιάζουν διάφοροι εκπρόσωποι της άγριας ζωής που έχουν άμεση εξάρτηση από το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως φώκες, θαλάσσιες χελώνες και διάφορα θαλασσοπούλια, όπως ο θαλασσοκόρακας με το εντυπωσιακό πέταγμά του μερικά εκατοστά επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Εδώ επίσης διαβιούν περίπου 300 είδη ψαριών, 80 είδη πτηνών και αρκετά ερπετά. Φυσικά στο γύρο χώρο περιπολούν παιχνιδίζοντας τα αξιαγάπητα δελφίνια, ενώ εδώ εντυπωσιάζει με τη σειρά του και ο Αιγαιόγλαρος, από τα πιο σπάνια είδη γλάρων του κόσμου και οπωσδήποτε απειλούμενο είδος με εξαφάνιση. Η μεσογειακή φώκια είναι από τα μεγαλύτερα είδη φωκιών στον κόσμο και το μήκος της φτάνει στα 2 με 3 μέτρα, ενώ το βάρος της, κατά μέσο όρο, είναι 250 κιλά. Η φύλαξη μιας τόσο μεγάλης περιοχής απαιτεί υπεύθυνη και συστηματική προσέγγιση. Τα σκάφη επιτήρησης του φορέα περιπολούν στην περιοχή του θαλάσσιου πάρκου σε 24ωρη βάση, καταγράφοντας την κατάσταση του περιβάλλοντος και ελέγχοντας τις δραστηριότητες στην περιοχή. Προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα, το θαλάσσιο πάρκο έχει χωριστεί σε 2 ζώνες προστασίας, Α και Β, με τους ανάλογους κλιμακούμενους περιορισμούς, τόσο για τους επισκέπτες, όσο ακόμη και για τους επαγγελματίες αλίης. Η προστασία, η διαχείριση και η ορθολογική ανάπτυξη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, που αποτελεί διαμάντι για την παγκόσμια φυσική κληρονομιά, είναι βασικές προτεραιότητες για τον φορέα διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλωνίσου Βορείων Σποράδων.